άλλες περιοχές, και θέλω να σταθώ σε αυτό, που μας προβληματίζουν και βρίσκονται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής μας παρατήρησης και ανάλυσης τις τελευταίες ώρες, καθώς δεν φαίνεται να ακολουθούν το μέσο όρο μείωσης του επιδημιολογικού φορτίου που παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αντίθετα, το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει να επιμένει στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, στους δήμους Κερατσινίου Δραπετσόνας, Περιστερίου, Ηλίου και Αχαρνών, στην περιοχή Ζεφυρίου του Δήμου Φιλής, καθώς και στο νησί της Καλύμνου. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση και τονίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, όπως και όλοι μας βέβαια ανεξαιρέτως, να παραμείνουμε εξαιρετικά προσεκτικοί και να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς στην τήρηση των μέτρων και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες των εορτών. Υπενθυμίζεται τα μέτρα που ισχύαν τα Χριστούγεννα ισχύουν και για την Πρωτοχρονιά. Πιο συγκεκριμένα, και την Πρωτοχρονιά γύρω από το γιορτινό τραπέζι μπορούν να συγκεντρωθούν 2 οικογένειες και μέχρι 9 άτομα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί παραμένει σε ισχύ χωρίς εξαίρεση τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Όσον αφορά στους χώρους λατρείας, υπενθυμίζεται ότι ανήμερα την Πρωτοχρονιά επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας, παρουσία πιστών, τηρουμένης αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τετραγωνικά, με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων προς κάθε κατεύθυνση. Ο μέγιστος αριθμός παρισταμένων είναι 25 άτομα, ενώ για τους Μητροπολιτικούς Ναούς τα 50 άτομα. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την παραμονή στον χώρο λατρείας. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στη